Όμως θέλω να μας σχολιάσει για την αρχή. Ναι. Ο κύριος την ψυχολογία των νέων. Όχι μόνο, και αυτά που βλέπουμε. Και την ψυχολογία των νέων. Ναι. Ναι. Καθηγητής πολιτικής υγείας στο London School of Economics. Τον καλημερίζουμε, τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας και σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Μόσχα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ένα σχόλιο για αυτές τις εικόνες. Τι να σχολιάσει κανείς τώρα με αυτό, δηλαδή ότι είναι μια κατάσταση στην οποία μάλλον δεν υπάρχει μια αναγνώριση στο ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση. Mm-hmm. Είμαστε σε μια φάση εξέλιξης πανδημίας στη χώρα μας που δεν είναι πολύ ευνοϊκή, θα έλεγα, ναι, σε σύγκριση με άλλες χώρες αυτή τη στιγμή. Σε άλλες χώρες πέρασαν πολύ πιο δύσκολες στιγμές και είχαν πολύ μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και θανάτων τους προηγούμενες μήνες. Προφανώς πήραν mm-hmm. κάποια μαθήματα, αλλά και οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί. Συγκρίνω τη χώρα μας με άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης που έχουν την ίδια περίπου κουλτούρα με εμάς. Δεν θα ήθελα να συγκρίνω την Ελλάδα με τις βόρειες χώρες της Ευρώπης, όπου υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από τη μεριά των κατοίκων της πανδημίας από εδώ και πάρα πολλούς μήνες, όχι μόνο τους τελευταίους μήνες. Και γι' αυτό βλέπουμε και πιο ευνοϊκά αποτελέσματα, κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες. Κύριε Μόσχαλε, μπορούν αυτές οι εικόνες να οδηγήσουν σε υπερμετάδοση και επομένως να ανασταλούν όλα αυτά που συζητάμε τώρα για άνοιγμα εστίασης, άνοιγμα τουρισμού και να πάμε πίσω? Νομίζω αυτό το έχει αναγνωρίσει και η κυβέρνηση. Είπε ότι όλα αυτά τα ανοίγματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί θα υλοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει μια μεγάλη έξαρση και δεν θα έχουμε αθρώες εισαγωγές συμπατριωτών μας στα νοσοκομεία και ιδιαίτερα δεν θα αυξηθεί ο αριθμός των διασωληνωμένων και οι αντοχές του συστήματος υγείας είναι εξαιρετικά συγκεκριμένες. Από εκεί και πέρα, βέβαια, με την αύξηση του αριθμού των εμβολιασμένων, mm-hmm. αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στο 20% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας. Είναι μεγαλύτερο το ποσοστό στους ενήλικες προφανώς, γιατί ναι, στα παιδιά δεν γίνονται εμβολιασμοί. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τις ευεργετικές επιπτώσεις των εμβολιασμών. Ναι. Δεν τις βλέπουμε πλήρως, παρότι στο 20% περίπου, γιατί περνάνε για κάποιες μέρες μετά τους εμβολιασμούς για να αρχίσει να υπάρχει επαρκής ανοσοπροστασία. Με τη μία δόση, λέω, γιατί η δεύτερη μάλιστα. δόση, ειδικά με το εμβόλιο της AstraZeneca, καθυστερεί mm-hmm. για τρεις μήνες. Αλλά και με τη μία δόση αρχίζουμε και βλέπουμε ευεργετικά αποτελέσματα. Λοιπόν, ναι. Περίπου θα αρχίσουμε ναι. να τα βλέπουμε περισσότερο από τέλη Μαΐου, με την εντατικοποίηση των εμβολιασμών που θα γίνουν το Μάιο στη χώρα μας. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Επομένως, χρειάζεται προσοχή. Λίγο προσοχή το επόμενο διάστημα. Άρα, θα κάνουμε καλοκαίρι χωρίς μάσκες? Αν υλοποιηθούν τα προγράμματα τα οποία προβλέπουν ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες ποσότητες το Μάιο και τον Ιούνιο, ιδιαίτερα των εμβολίων της Pfizer και της Moderna, αλλά παράλληλα αρχίσουν και οι εμβολιασμοί, όπως ξέρετε, και με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, που είναι βασικό αυτό το εμβόλιο και βολεύει οργανωτικά περισσότερο, δηλαδή με τη μία δόση ξεμπερδεύει όποιος το κάνει. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε εμβολιασμένο το 60% των ενήλικων μέχρι τον Ιούλιο. Και αν αυτό συνδυαστεί μαζί με ένα άλλο ποσοστό, το οποίο δεν το ξέρουμε ακόμα, και εδώ η κυβέρνηση αρχίζει να κάνει αυτές τις μετρήσεις, θα πρέπει να αρχίσει να κάνει, δεν τις έχει προγραμματίσει ακόμα, να δούμε πόσοι έχουν κολλήσει τον κορονοϊό και έχουν αποκτήσει ανοσοπροστασία λόγω της πώλησης από τον κορονοϊό, να ξέρουμε ποιο είναι αυτό το ποσοστό. Έχουμε περίπου 300.000 και παραπάνω, 350.000 Έλληνες, οι οποίοι επίσημα έχουν κολλήσει τον κορονοϊό, επίσημα στοιχεία. Είναι πιθανός αυτό. Ο αριθμός να είναι μεγαλύτερος, βέβαια, γιατί δεν έχουμε πιάσει σωστό. Με τις επίσημες καταγραφές όλους όσους έχουν κολλήσει. Είναι 1.000.000. Είναι σημαντικό να το ξέρουμε. Άρα, επομένως, αν ξέρουμε αυτό το νούμερο, αν ξέρουμε αυτό το νούμερο. Θα κάνουν τα εμβόλια. Μάλιστα. Για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες προβλέψεις, το λέω. Mm-hmm. Mm-hmm. Αν ξέρουμε αυτό το νούμερο όσων έχουν προσβληθεί και έχουν αποκτήσει αντισώματα, μαζί με τα 7 εκατομμύρια δόσεων που θα έρθουν μέχρι το τέλος Ιουνίου, μπορούμε να πούμε, κύριε Μόσχαλε, ότι στο τέλος Ιουνίου έχουμε φτιάξει πια αυτό το τείχος ανοσίας για τη χώρα? Δεν θα έχουμε φτάσει ακριβώς σε αυτό το τείχος ανοσίας για τη χώρα, αλλά θα δούμε αμέσως την αποσυμπίεση που θα υπάρχει και τους επόμενους μήνες αρχίσουμε να το βλέπουμε. Αυτό την αποσυμπίεση στο σύστημα υγείας. Βέβαια, δεν χρειάζεται μόνο να μένουμε στα εμβόλια. Χρειάζεται να συνεχίσουμε να τηρούμε, όσο είμαστε ακόμα σε χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών, όλα τα μέτρα τα υπόλοιπα προστασίας της δημόσιας υγείας. Δεν είναι μόνο τα εμβόλια η λύση. Από τη στιγμή που δεν ναι. έχουμε φτάσει σε τόσο υψηλά ποσοστά, που έχουν φτάσει όπως χώρες ναι. όπως το Ισραήλ, όπως η Μεγάλη Βρετανία και ορισμένες πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελειώνει ο κορονοϊός? Ο κορονοϊός δεν θα εξαφανιστεί. Δηλαδή, όσοι περιμένουν ότι ο κορονοϊός θα εξαφανιστεί, μάλλον κάνουν λάθος. Θα συνεχίσουμε να ζούμε με τον κορονοϊό.
Εγώ πιστεύω για πολλές δεκαετίες, είμαι διάφορες προφές αυτού του κορονοϊού, γιατί ο κορονοϊός θα αλλάζει. Για δεκαετίες. Και, ναι, θα μείνει μαζί μας, όπως έχει μείνει και ο ιός της γρίπης. Αλλά το αντιμετωπίζουμε τον ιό της γρίπης, πρώτον γιατί έχει αλλάξει και δεν είναι τόσο επικίνδυνος όπως ήταν παλιότερα, αλλά παράλληλα έχουμε και τους εμβολιασμούς. Με τον κορονοϊό δεν ξέρουμε πώς θα αλλάξει. Προς το παρόν δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Δεν έχει μεταβληθεί και τόσο πολύ όμως, ώστε να μην το πιάνουν τα υπάρχοντα εμβόλια. Mm-hmm. Επίσης, γνωρίζουν τώρα πλέον οι εταιρείες που παρασκευάζουν τα εμβόλια πώς να τα τροποποιούν έτσι ώστε να πιάνουν και καλύτερα τις μεταλλάξεις. Mm-hmm. Άρα, το ερώτημα εδώ είναι πόσο θα διαρκεί η θετική επίπτωση των εμβολιασμών. Ξέρουμε ότι τουλάχιστον για ορισμένα από τα εμβόλια είναι 6 μήνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μόνο 6 μήνες. Για 6 μήνες έχουμε στοιχεία. Mm-hmm. Το πιο πιθανό είναι να είναι πάνω από το χρόνο, ίσως και περισσότερο. Και υπάρχει και η κυταρική ανοσία που πιθανώς υπάρχει στην περίπτωση των εμβολίων με τον κορονοϊό. Δεν είναι μόνο η ανοσία που έχουμε με τα αντισώματα, μπορεί να διαρκεί ακόμα περισσότερο. Άρα θα συνεχίσουμε να κάνουμε τον κορονοϊό, αλλά θα κάνουμε αναμνηστικές δόσεις. Θα κάνουμε κάθε χρόνο ή ίσως κάθε 2 χρόνια εμβολιασμού για τον κορονοϊό. Όπως γίνεται, και με, όπως γίνεται και με την γρήπη, έτσι. Στους εμβολιασμούς δεν θα έχουμε αυτές τις πιέσεις που έχουμε τώρα. Μάλιστα. Τώρα, το σχόλιο σας για τους ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται να κάνουν κάποια εμβόλια, και η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι δύσπιστοι, όχι άδικα. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Και για την AstraZeneca, ακούστηκαν για την Johnson & Johnson, ακούστηκαν με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακυρώσεις. Και συνομιλούμε με εσάς που έχετε πραγματοποιήσει εμβολιασμό με AstraZeneca. Βεβαίως. Ναι. Και θα πάνε να το ξανακάνουν τη δεύτερη δόση. Θα κάνουν τη δεύτερη δόση στις 19 Μαΐου όπως έχει προγραμματιστεί. Κοιτάξτε, δείτε, οι πιθανές παρενέργειες που συνδέονται με τα εμβόλια και τις θρομβώσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Δηλαδή, με το εμβόλιο της Johnson & Johnson έχουμε 8 περιπτώσεις αυτή τη στιγμή, έχουν δηλωθεί παγκοσμίως, σε πάνω από 6,8 εκατομμύρια που έχουν κάνει αυτό το εμβόλιο. Δηλαδή, περίπου 1 εκατομμύριο. Με το εμβόλιο της AstraZeneca είναι περίπου 1 στις 100.000 και δεν έχουν εμφανιστεί αυτές οι πιθανές θρομβώσεις, οι διάζουσες θρομβώσεις, στα άτομα της μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό το λέω, το τονίζω, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλοι οι οποίοι δεν πάνε να κάνουν τα εμβόλια, όπου εκεί δεν έχουν εμφανιστεί θρομβώσεις. Δεν νομίζω ότι η λύση είναι να καταγγέλουμε πολίτες ή να κάνουμε πλάκα με τους πολίτες οι οποίοι δεν πάνε να κάνουν τα εμβόλια, γιατί πολλοί έχουν λίγες απορίες. Πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν το πόσο ελάχιστο είναι αυτό το ποσοστό. Δηλαδή, ο καθένας λέει και αν μου τύχει σε μένα. Ναι. Επομένως, θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πέρα από την προσπάθεια που έγινε για την άψογη οργάνωση των εμβολιαστικών κέντρων, αυτό το οποίο υποτιμήθηκε κάπως στη χώρα μας είναι η επικοινωνία του ρίσκου. Και η επικοινωνία του ρίσκου, κυρίως σε άτομα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη αγωνία, δεν μπορώ να καταλάβω κατά ανάγκη τα μαθηματικά νούμερα όταν συγκρίνει ένα ρίσκο με ένα άλλο ρίσκο. Για να κλείσουμε, κύριε Μόσχα, λέμε οι τριαντάριδες θα το κάνουν. Ποια είναι η εκτίμησή σας, οι τριαντάριδες στη χώρα μας θα το κάνουν? Εγώ πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων τελικά θα κάνουν τα εμβόλια γιατί θα δουν τις ευεργετικές επιπτώσεις. Αλλά πιστεύω ταυτόχρονα ότι αν δεν απαντήσουμε με ειλικρίνεια τα ερωτήματα τα οποία έχουν ορισμένοι πολίτες, δεν μπορούν να εξηγηθούν πάντα με επιστημονικό τρόπο ή ανησυχία. Άμα πάντα πάμε να εξηγήσουμε ό,τι συμβαίνει με ένα ορθολογικό επιστημονικό τρόπο, πιθανώς θα χάσουμε ένα μεγάλο ποσοστό των συμπατριωτών μας. Και υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που λέω. Δεν είναι μόνο η αντίδραση στο εμβόλιο. Πολλοί λένε έχω και ένα πρόβλημα υγείας. Ναι. Τι θα κάνω? Επομένως χρειάζεται μεγαλύτερη εξήγηση. Χρειάζεται μια συνολική εκτίμηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μόσχα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,